Αν μπορούσαμε με μια απλότητα να λέμε αφήνουμε στα χέρια σου, νομίζω αυτό θα φέρει και την ταπείνωση, θα φέρει και τη συντριβή, θα φέρει τα πάντα. Να έχουμε τη σιγουριά ότι όσες φορές του πούμε έλα στη ζωή μου και κάνε εσύ ό,τι θέλεις, θα το κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μας αφήνει ο Θεός. Εμείς τον αφήνουμε πάρα πολλές φορές. Σας το λέω εξ εμπειρίας. Αλλά εμείς όσες φορές του πούμε έλα, θα έρθει. Όσες φορές του αφαιθούμε στα χέρια του, θα μας πάρει στα χέρια και θα μας πάει εκεί που πρέπει. Σας το λέω έτσι σαν μια προσωπική κατάθεση στις πιο κρίσιμες στιγμές της ζωής μου. Την παραμονή του γάμου, την παραμονή της χειροτονίας. Η προσευχή μου ήταν μια σιωπή. Δεν μπορούσα να πω τα πόδια. Είχα παραλύσει. Το μόνο που μου έβγαινε, τώρα κάνε σίγουρα. Αυτό το καιρό του ποιήσε το Κυρίο, θα το έχετε ακούσει. Το λέει ο διάκος στον ιερέα, λίγο πριν ξεκινήσει η Θεία Λειτουργία. Ξέρετε τι σημαίνει? Γιατί δεν ξέρουμε και τα αρχαία και καμιά φορά δυσκολευόμαστε. Όλοι λένε καιρός του ποιήσε το Κυρίο, δηλαδή να κάνουμε κάτι για τον Κύριο. Όχι, είναι λάθος. Δεν είναι δοτική χαριστική αυτό το Κυρίο. Είναι δοτική υποκειμενική. Είναι καιρός να ποιήσει ο Κύριος. Να ενεργήσει ο Θεός. Αυτό το καιρός του ποιήσε το Κυρίο, αν το είχαμε κάθε μέρα μέσα μας, θα είχαμε δει όλη μας τη ζωή να γίνεται ένα ατέλειωτο θαύμα. Ατέλειωτο θαύμα. Θα είχαμε δώσει το ελεύθερο στο Θεό που είναι ευγενέστατος. Δεν ανοίγει πόρτες με το ζόρι. Χτυπάει και περιμένει. Πότε θα το ανοίξεις? Και αν του ξανακλείς την πόρτα, βγαίνει πάλι έξω. Και ξαναχτυπάει. Και του ξανακλίνεις την πόρτα. Του λες έλα λίγο, μετά τον ξαναβγάζεις έξω. Πραγματικά μας κάνει πολύ υπακοή ο Θεός. Απορώ με την υπακοή του. Αν του λέγαμε αυτό το καιρό του ποιήσε το Κυρίο, θα ζούσαμε το θαύμα διαρκώς. Ατελεύθερο. Και τότε δεν θα είχαμε πολλές απορίες και πολλά διλήμματα εσωτερικά, θα πήγαινε το πράγμα όμορφα. Απαλά και ωραία.